ευλογία Κυρίου εν μισθώ ευσεβούς, και εν ώρα ταχυνή αναθάλει ευλογίαν αυτού. Δηλαδή, η ευλογία του Κυρίου παραμένει στο μεροκάματο του ευσεβούς και πολύ γρήγορα αναφέρεται, δηλαδή η ευλογία. Είδαμε ότι σε αντίθεση βέβαια με το προηγούμενο χωρίο, με την έννοια του προηγουμένου χωρίου, που αναγράφει ότι δεν πρέπει να θαυμάζει κανείς τα αγαθά του πλαϊνού του και να φτάνει να ζηλεύει, ούτε να ζητάει τον πλουτισμό του αμαρτωλού, έρχεται εδώ να τονιστεί η ανάγκη της ευλογίας του Κυρίου στα αγαθά εκείνα τα οποία έχεις και που βγάζεις με τον τίμιό σου υδρότα και με το τίμιό σου μεροκάματο. Είναι γνωστό, όπως λέγαμε προηγουμένως, ότι ο αμαρτωλός που βιάζεται να πλουτίσει, βέβαια δεν διστάζει να αδικεί ή να κατακρατεί, θα λέγαμε, τους μισθούς εκείνων που εργάζονται στην εργασία του ή ό,τι άλλες δουλειές μπορεί να κάνει που να μην είναι πολύ καθαρές. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος: «Ιδού ο μισθός των εργατών των αμισάντων τας χώρας ημών». Να, λέγει, ο μισθός των εργατών που εθέρισαν τα χωράφια σας. Ο απεστερημένος αθημών κράζει. Εκείνον που τον κατακρατήσατε και δεν πληρώσατε τους ανθρώπους σας, κράζει, φωνάζει. «Και ευωέ των θεϊσάντων εις τα ότα Κυρίου Σαββαώθ εις ελιλήθασιν». Και οι φωνές εκείνων που θέρισαν, που εργάστηκαν, φτάνουν στα αυτιά του Θεού. Γι' αυτό θέλει να πει, επειδή δεν έχετε την ευλογία, γιατί ο τρόπος με τον οποίο πλουτίζετε είναι άδικος, γι' αυτό συνεχίζει ο Άγιος Ιάκωβος και λέει: «Ο πλούτος ημών σε σιπέ και τα ημάτια ημών σιτόβρωτα γέγονεν». Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας, ο ηματισμός σας, που ήταν την εποχή εκείνη ένα πολύτιμο στοιχείο, τα φαγε ο σκόρος. Ο χρυσός ημών και ο άργυρος κατίονται. Το χρυσάφι και το ασίμι σας σκούριασαν. Μη μου πείτε ότι ο χρυσός και ο άργυρος δεν σκουριάζουν, είναι έκφραση. «Και ο υιός αυτών και η σκουριά τους εις μαρτύριον ημινέστε και φάγεται τα σάρκα ημών». Θα σταθεί μια μαρτυρία για αυτήν την κατάσταση και θα φάει τις σάρκες σας. Δηλαδή, το αποτέλεσμα θα είναι ένας τέτοιος πλουτισμός, γρήγορος και άδικος, θα είναι η καταστροφή, επειδή δεν υπάρχει η ευλογία του Θεού. Θα σας ξαναδιαβάσω το χωρίον: «Ευλογία Κυρίου εν μισθώ ευσεβούς». Η ευλογία του Κυρίου είναι στον μισθό του ευσεβούς, όχι του αδίκου. «Και εν ώρα ταχυνή αναθάλει ευλογία αυτού». Ή γρήγορα θα φανεί αυτή η ευλογία που θα του δώσει ο Κύριος. Πράγματι, αντίθετα με το προηγούμενο, ο 126ος ψαλμός τονίζει: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιου εκοπίασαν οι οικοδομούντες». Εάν ο Κύριος, λέγει, δεν οικοδομήσει, δεν θεμελιώσει το σπιτικό και το σπίτι, προσέξτε, οίκος θα πει και σπίτι, θα πει και σπιτικό, τότε μάταια κοπιάζουν εκείνοι που χτίζουν. Κάποτε στη Ζάκυνθο ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως περνούσε από έναν δρόμο, είδε ένα σπίτι που το χτίζαν και με το προφητικό του μάτι είπε: «Τι χτίζουν τόσο μεγάλο σπίτι αφού δεν πρόκειται να κατοικήσει κανείς? Στο σπίτι αυτό δεν κατοίκησε κανείς». Γι' αυτό και φέρεται ως προφητεία του Αγίου. Βλέπετε λοιπόν, μπορεί να θέλουμε να φτιάξουμε, αυτά που φτιάχνουμε έχουν την σφραγίδα της ευλογίας. Και όπως ξέρετε, οίκος, σας είπα, θα πει και σπιτικό, θα πει και σπίτι. Σπιτικό θα πει οικογένεια. Εάν ο Κύριος δεν ευλογήσει την οικογένειά σου, μάταια φροντίζεις να κάνεις οικογένεια. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, νησμάτιν ή γρύπνησεν ο φυλάσσον.
εάν ο Κύριος δεν φυλάξει την πατρίδα, μάταια στέκονται οι στρατιώτε φρουροί. Η πόλη δεν είναι μόνο η πόλη, είναι η πατρίδα. Εις μάτιν ημιν έστι το ορθρίζειν, εγύρεστε μετά το καθίσθε, οι αισθείοντες άρτον οδύνης όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων. Ματέος λέγει, σηκώνεστε πρωί πρωί για να βγάλετε λεφτά. Όχι να μην πάμε πρωί στη δουλειά μας, αλλά όταν υπάρχει πλεονεξία για να βγάλουμε χρήματα. Σηκώνεστε πρωί πρωί και ενώ πήγατε γυρίστε το μεσημέρι σπίτι σας, καθίσατε στην καρέκλα για να φάτε, αμέσως πριν η καρέκλα ζεσταθεί θα λέγαμε, σηκώνεστε πάλι γρήγορα γρήγορα να πάτε πάλι για δουλειά. Εγύρεστε μετά το καθίστε. Το να σηκωθείτε μόλις καθίσατε, να σηκωθείτε γρήγορα να πάτε πάλι στη δουλειά. Οι αισθείοντες άρτων οδύνης, εσείς που τρώτε ψωμί οδυνηρών, δεν χαίρεστε τη ζωή σας, γιατί αγωνίζεστε εκείνο το άγχος, ο αγώνας, να βγάλουμε, να βγάλουμε χρήματα. Όταν την ίδια ώρα ο Θεός δίδει σε εκείνους που τον αγαπούν και που τους αγαπά ύπνων ειρηνικών, γιατί δεν τρώνε το ψωμί τους με οδύνη.